Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα δούμε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα δίπλα μου. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Έρχεται σε χρώμα μπλε ή άσπρο και είναι μια συσκευή την οποία χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να σκοτώνουμε τα κουνούπια. Έχουμε δει ξανά μια τέτοια συσκευή, η οποία ωστόσο ήταν εντελώς διαφορετική γιατί εκείνη ήταν με ένα μυστηράκι. Η συγκεκριμένη έρχεται με δείκτη, το οποίο δείχτη, το οποίο είναι μεταλλικό, άρα δηλαδή εδώ πέρα μέσα περνάει ρεύμα και με το που ακουμπήσει ένα έντομο εδώ πέρα το σκοτώνει. Αυτό το πήρα γιατί σκεφτόμουν ότι είναι ευκαιρία να πάρω ένα το οποίο ήταν και φθηνό, νομίζω το πήρα γύρω στα 7 ευρώ και λέω θα το αγοράσω εάν κάνει δουλειά καλώς. Άρα λοιπόν εγώ σήμερα θα σας το δείξω και θα σας πω κατά πόσο κάνει δουλειά. Είμαι ο Greekzer της καρδιάς σας και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το συγκεκριμένο αγοράστηκε από την Banggood. Είναι μια αγαπημένη σελίδα από την οποία εγώ αγοράζω σχεδόν όλα μου αυτά τα φτηνά χαζά ηλεκτρονικά. Όσον αφορά την μάρκα, είναι από μια εταιρεία η οποία λέγεται και θα σας πω ευθύς αμέσως Agsivo. Agsivo. Έρχεται μέσα σε ένα κουτί και θα σας το δείξω τώρα, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Μέσα, εκτός από το μηχάνημα, περιέχει ένα βιβλιαράκι που μας δείχνει πέρα από όλα τα προϊόντα της εταιρείας και κάποιες οδηγίες χρήσης, ενώ επίσης περιέχει και αυτό εδώ πέρα το βρουτσάκι, το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να καθαρίζουμε όταν πιάνει έντομα και γενικότερα κάποια θα μείνουν και εδώ πέρα μέσα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου και ο λόγος για τον οποίο αγοράστηκε είναι το ότι γενικότερα αισθητικά είναι ωραίο. Αυτό εδώ δηλαδή, όπως μπορείτε να δείτε, έχει το χερούλι για να μπορούμε να το μεταφέρουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα τύπου πλαστικό με αίσθηση δέρματος. Μπορούμε ωστόσο, αν έχουμε κάποιο καρφί στον τοίχο ή οτιδήποτε, να το κρεμάσουμε, άρα δεν χρειάζεται να το μεταφέρουμε. Οπότε αισθητικά κάθεται πάρα πολύ ωραία και δεν ενοχλεί, ή ας πούμε, αν δεν θέλουμε να το κρεμάσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πόδια. Τα πόδια μπορούν να γυρίσουν, άρα αν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, το βάζουμε απλά μέσα στο σακουλάκι αυτό εδώ πέρα μαζί με το οποίο ήρθε και το αποθηκεύουμε. Εναλλακτικά μπορούμε απλά να ανοίξουμε τα πόδια, μπορούμε να το πάρουμε, να το τοποθετήσουμε εδώ πέρα πίσω στον τοίχο, ούτε να ενοχλεί, ούτε να πιάνει πολύ χώρο, ούτε οτιδήποτε. Το συγκεκριμένο, εκτός από το ότι είναι μπλε το χρώμα του ή μπορούμε να το παραγγείλουμε σε άσπρο, έχει και ενσωματωμένη μπαταρία η οποία διαφοροποιείται μεταξύ 2.000 mAh ή 4.000 mAh. Άρα δηλαδή βολεύει να το φορτίσουμε και να το πάρουμε μαζί μας κάπου, τύπου κάποιο κάμπινγκ, κάπου πάμε έξω με φίλους για να ψήσουμε, ούτως ώστε να προσελκύει αυτό τα κουνούπια και να σκοτώνονται. Θα σας πω και την εμπειρία μου, γιατί το συγκεκριμένο το έχω περίπου μία-μιάμιση εβδομάδα και το χρησιμοποιώ. Εδώ πέρα επίσης έχει ένα κουμπί. Αυτό το κουμπί, αν το πατήσουμε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται γιατί έχει φως. Ωστόσο, αν το δείτε, εδώ είναι αναμένο το συγκεκριμένο. Αν το πατήσουμε λοιπόν, ανοίγει, ενεργοποιείται και αν το ξαναπατήσουμε, κλείνει. Αυτό το κάνει είτε το φορτίζουμε είτε δεν το φορτίζουμε. Άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ενώ το έχουμε στο ρεύμα και προφανώς κάνοντας χρήση της μπαταρίας. Έρχεται με θύρα USB-C, τη βλέπετε εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα, αυτή είναι εδώ πέρα η υποδοχή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα οποιοδήποτε καλώδιο USB-C για να το φορτίζουμε. Ενώ όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, θα σας πω λίγο το εξής. Γιατί καθόμουν και διάβαζα πάλι τα χαρακτηριστικά του μέσα από την εφαρμογή της Banggood, για να μπορέσω να βεβαιωθώ ότι θα σας τα πω όλα. Αυτό εδώ πέρα και καλά γυρνάει και λέει ότι το πλαστικό του, αυτό δηλαδή το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο, είναι fireproof, οπότε δεν είναι τόσο επισφαλές ούτως ώστε να πιάσει φωτιά, καθότι καλώς ή κακώς εδώ πέρα μέσα περνάει ρεύμα όταν το έχουμε αυτό ενεργοποιημένο. Επίσης το βάρος του είναι 635 γραμμάρια, γενικότερα εμένα δεν μου φάνηκε σαν βάρος, το βρίσκω πάρα πολύ ελαφρύ. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, το βλέπω από εδώ πέρα, είναι 29,5, δείτε το και έτσι, 29,5 επί 23 επί 3,5, αυτό εδώ πέρα δηλαδή είναι και το πάχος του. Έρχεται με την μπαταρία που είπαμε, ενώ όσον αφορά το ρεύμα το οποίο τραβάει είναι στα 5 volt, το κλασικό που τραβάνε όλες αυτές οι μικρές συσκευές. Και εδώ πέρα λοιπόν ερχόμαστε στα εξής. Αυτό εδώ λένε ότι κάνει για χρήση περίπου σε έναν χώρο μέχρι 120 τετραγωνικά. Περίπου. Εγώ το έχω δοκιμάσει σε δύο διαφορετικούς χώρους. Σε δύο διαφορετικούς χώρους, κάθε φορά που εγώ βρισκόμουν μέσα σε αυτούς, το συγκεκριμένο ήταν αναμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του προϊόντος, που είναι αυτές που βλέπω εδώ πέρα, γυρνάει και λέει ότι και καλά εκπέμπει φως σε μια συγκεκριμένη συχνότητα την οποία λατρεύουν τα κουνούπια. Άρα λοιπόν, όταν εσείς βρίσκεστε μέσα στο χώρο, τα κουνούπια δεν θα έρχονται σε εσάς, θα πάνε σε αυτό.
μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το συγκεκριμένο, από προσωπική μου εμπειρία, δεν ισχύει. Προχωράμε στο επόμενο. Λέει ότι είναι αθόρυβο. Σε σχέση τουλάχιστον με τα παλιά τα μηχανήματα, αυτά τα τεράστια τα μηχανήματα που είχαν μέσα τις 3-4 λάμπες που ήταν στη σειρά. Είναι όντως αθόρυβο, δεν ακούγεται τίποτα. Όπως επίσης το βράδυ, όταν θα το ανάψετε και θα πέσετε για ύπνο, δεν θα σας ενοχλήσει πάρα πολύ η ένταση στην οποία εκπέμπει το φως. Ταιριάζει, κάθεται καλά για να το χρησιμοποιήσει κάποιος σαν λαμπάκι, αλλά δεν ενοχλεί. Αυτό εδώ πέρα έχει και το εξής. Εδώ, αυτό το στρογγυλό ανοίγει. Αυτό δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν έχει κάποιο ανεμιστηράκι από μέσα, ωστόσο αυτό εδώ πέρα ανοίγει. Δεν έχω καταλάβει αν είναι για να βάζουμε ίσως κάποιο άλλο, κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα που θα ελκύει τα κουνούπια περισσότερο. Ωστόσο, αυτό βγαίνει και ξαναμπαίνει και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι που δεν έχω καταλάβει τι είναι. Επίσης, στις πληροφορίες του προϊόντος γυρνάει και λέει το συγκεκριμένο ότι βγαίνει αυτό εδώ πέρα, το οποίο μπορούμε βγάζοντάς το να το πλύνουμε. Ψάχνοντας να δω από πού βγαίνει, μπορώ να βεβαιώσω ότι δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο, κάποια άλλη έκδοση, κάτι άλλο το οποίο μοιάζει με αυτό, αλλά βγαίνει. Αλλά το συγκεκριμένο, αυτό δεν βγαίνει για να μπορέσουμε να το πλύνουμε. Άρα παραμένει σταθερό εδώ πέρα μέσα. Και θα σας πω λοιπόν τώρα το εξής. Χτες το βράδυ αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω για λίγο, βγάζοντάς το και χρησιμοποιώντας την μπαταρία έξω στο μπαλκόνι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήμουν εγώ καθόλου προφανώς δίπλα από το μηχάνημα για να μπορέσω να ελέγξω κατά πόσο όντως σε εξωτερικό χώρο τα κουνούπια ή γενικότερα τα έντομα θα προτιμήσουν να πάνε εδώ αντί να έρθουν σε εμένα, γιατί εγώ γενικότερα είμαι κουνουποπαγίδα, με το που βγω έξω έρχονται όλα σε μένα. Άρα λοιπόν το έβγαλα μόνο του, γιατί ήθελα να ελέγξω, καθότι το χρησιμοποιούσα μία-μιάμιση εβδομάδα και μέσα σε μία-μιάμιση εβδομάδα έπιασε μόνο ένα κουνούπι. Τώρα ήταν αυτό το μοναδικό κουνούπι το οποίο πήγε εδώ πέρα και δεν ήρθε σε μένα. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, γιατί οι σκνήπες, ας πούμε, τα πολύ 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 μικρά αυτά μυγάκια, ερχόντουσαν όλα και έρχονται όλα σε μένα. Εδώ πέρα δεν πήγε κανένα. Άρα λοιπόν μια μισή εβδομάδα είδα μόνο ένα κουνούπι επάνω εδώ πέρα στη σίτα. Ωστόσο, χτες το βράδυ που το έβγαλα έξω στο μπαλκόνι και το άφησα, και δεν είχε και ιδιαίτερο φως, άρα αυτό ήταν ουσιαστικά η μόνη πηγή φωτός στο συγκεκριμένο σημείο, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι μέσα στα πρώτα 10 λεπτά που αυτό ήταν έξω, ξεκίνησα να ακούω το τσιφ. Αυτό δηλαδή που κάνουν τα κουνούπια ή γενικότερα τα έντομα όταν ακουμπάνε επάνω σε αυτό και καίγονται. Άρα λοιπόν σίγουρα κάνει δουλειά, δεν κάνει δουλειά σίγουρα όταν είναι μέσα σε χώρο στον οποίο βρίσκομαι και εγώ, δεν κάνει επίσης δουλειά όταν βρίσκεται, από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα σε χώρο στον οποίο έχει φως, γιατί λόγω του φωτός όλα τα έντομα διαχέονται και πάνε παντού, αλλά όταν το βγάλετε σε ένα σκοτεινό σημείο, κάπου που είναι το μόνο φως το οποίο βλέπουν τα έντομα, θα πάνε. Επίσης, οι οδηγίες οι οποίες περιέχονται στο βιβλιαράκι αυτό εδώ πέρα που σας είπα, γυρνάνε και λένε μέσα από την εταιρεία πως αυτό είναι καλό όταν το χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά να το τοποθετήσετε σε ένα δωμάτιο ή γενικότερα να το τοποθετήσετε στο χώρο σας με τα πάντα κλειστά για 3 με 5 ημέρες ή 5 με 7 ημέρες. Θα το δω ευθύς αμέσως για να σας απαντήσω, ούτως ώστε, εφόσον είναι τα πάντα κλειστά και θα είναι αυτό το μοναδικό στον χώρο, να τραβήξει όλα τα έντομα για να τα σκοτώσει και να έχετε μετά ένα ελεύθερο χώρο από κουνούπια ή από οτιδήποτε. Εδώ πέρα είναι, λέει, 3 με 5 ημέρες. Μπορείτε να το τοποθετήσετε λοιπόν οπουδήποτε, είναι ελαφρύ, μπορείτε να το μετακινήσετε, μπορείτε να το μεταφέρετε, μπορείτε να το πάρετε μαζί σας γιατί έχει ενσωματωμένη μπαταρία, φορτίζει με καλώδιο USB-C, άρα μπορούμε να το φορτίσουμε είτε από πρίζα είτε από κάποιο power bank, εφόσον είμαστε σε εξωτερικό χώρο και τελειώνει, για να μπορέσουμε να νιώθουμε και καλά λίγο πιο ήρεμοι από τα κουνούπια. Έχει πλαστικό το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει φωτιά, κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας. Αν χρειάζεστε οτιδήποτε όσον αφορά το συγκεκριμένο, μπορείτε να μου το ρωτήσετε. Σχόλια φυσικά μπορείτε να τα κάνετε μαζί με τις ερωτήσεις σας εφόσον θέλετε. Share, like, τα πάντα είναι καλοδεχούμενα. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Από το αντικουνουπικό και από εμένα, σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.